Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Η εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο, πιστή στο ραντεβού της όπως κάθε Παρασκευή, θα σας παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες και σημαντικές εκδηλώσεις που αφορούν στην Ομογένεια του Λονδίνου. Να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να παρακολουθείτε το πρόγραμμά μας, αλλά και τις υπόλοιπες παραγωγές του Hellenic TV από το κανάλι 225 στα Φρύβιου, αλλά και διαδικτυακά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του Hellenic TV μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.visiontvnetwork.co.uk. Επίσης, το Hellenic TV με την πρόσφατη συνεργασία του με την CETA UK διαθέτει το Roku Box, όπου μπορείτε να παρακολουθείτε το Hellenic TV One και ολόκληρη την πλατφόρμα του που περιλαμβάνει 14 ελληνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο, νέες κινηματογραφικές παραγωγές και πολλά άλλα. Το Roku Box μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα γραφεία της CETA UK στο Southgate. Επίσης, να σας αναφέρουμε ότι μέσα από την εκπομπή μας μπορείτε να παρουσιάζετε τις εκδηλώσεις σας και να προβάλλετε την επιχείρησή σας. Αν θέλετε να αποφεληθείτε αυτής της μεγάλης ευκαιρίας και να διαφημιστείτε στο Hellenic TV και σε ολόκληρη την πλατφόρμα του, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 020 82 92 70 37 ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@hellenictv.net. Στο σημερινό μας πρόγραμμα θα σας παρουσιάσουμε την μεγάλη ετήσια γιορτή που διοργάνωσε η κοινότητα του Birmingham, όπου περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες παροικίας και συμμετέχουν όλοι οι φορείς της ελληνικής και κυπριακής κοινότητας της πόλης. Επίσης θα παρακολουθήσουμε το συμπόσιο για την βυζαντινή μουσική, το οποίο έλαβε χώρα στο Hellenic Center την 3η 14 Μαΐου. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα, που έχει να κάνει με το ετήσιο πανηγύρι που διοργανώθηκε στο Birmingham από την ελληνική κυπριακή εστία. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η συνάντηση των Ελλήνων και Κυπρίων που διαμένουν στην περιοχή για να παρακολουθήσουν διάφορα παραδοσιακά έθιμα, να συμμετέχουν σε αυτά και έτσι να συσπηρωθεί η παροικία του Birmingham. Σε αυτό το μεγάλο πανηγύρι συμμετείχαν τα ελληνικά σχολεία του Birmingham, διάφοροι σύλλογοι και οργανώσεις, ποδοσφαιρικές ομάδες από το Birmingham και τις γύρω περιοχές, η Εκκλησία και όλοι οι ελληνικοί φορείς της περιοχής. Ας περάσουμε να παρακολουθήσουμε πλάνα από τους χώρους της κυπριακής εστίας όπου διοργανώθηκε το μεγάλο ετήσιο πανηγύρι. Thank you.
συνέχεια, στο συνεργάτη του σταθμού μας, Βασίλη Παναγή, μίλησε ο κύριος Γιαννάκης, μέλος της Κυπριακής Εστίας, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο πρόγραμμα και τους λόγους για τους οποίους διοργανώνεται το πανηγύρι κάθε χρόνο. Επίσης, στην κάμερα του Hellenic TV και το Βασίλη Παναγή, μίλησε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Εστίας, κύριος Βάσος Κονή, ο οποίος ανέφερε ότι η ημέρα του πανηγυριού είναι η μεγαλύτερη στο ημερολόγιο των Ελλήνων και Κυπρίων του Μπέρμιγχαμ. Ας παρακολουθήσουμε τις συνεντεύξεις. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος λοιπόν, διοργανώνεται ένα μεγάλο πανηγύρι, ας το ονομάσουμε, στο οποίο έχει την ευκαιρία ο κάθε συμπατριώτη μας που μένει στην περιοχή να επισκεφθεί εδώ και να απολαύσει τα όσα φυσικά του προσφέρει η Κυπριακή Εστία. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα μας μιλήσει ο κύριος Γιαννάκης, ο οποίος είναι μαζί μας. Γιαννάκη. Το πρόγραμμα, ο αρχηγός σκοπός που έχουν αρχίσει αυτό είναι για την νεολαία. Προσπαθήσουμε να φέρουμε την νεολαία κοντά, όπως βλέπετε κι εσείς εδώ. Υπάρχει νεολαία την οποία δεν την βλέπουμε. Είναι ένα σκοπό να τη φέρουμε μαζί. Φυσικά προσπαθούμε με κάθε τρόπο να διατηρήσουμε ήθη και έθιμα, να μην χάσουμε την επαφή μας με τον τόπο μας, που είναι βασικό. Εδώ θα δείξουμε και φυσικά τι κάνουμε, τη δουλειά του σχολείου, τη δουλειά της εστίας, όλα αυτά. Επομένως υπάρχει, από ό,τι βλέπω ήδη τα παιδιά παίζουν ποδόσφαιρο, ένα tournament, το οποίο λαμβάνουν μέρος διάφορες ομάδες. Είναι ομάδες οι οποίες μπορεί να είναι από το Νότσιγκαμ, Λέστερ και από το Λονδίνο, είχαμε πάρα πολλούς παλιά. Είναι ένας διαγωνισμός σέμνεσσα των λεγόμενων, με μικρό πρωτάθλημα και μετά πάμε στο knockout stages. Ως είναι στο ποδόσφαιρο τραβά πολύ νεολαία. Οπωσδήποτε. Και θηλυκούς. Και αρσενικούς. Ο σκοπός μας τούτος είναι, να δει ο ένας τον άλλο, να μην τους χάσουμε. Εντάξει, μετά από αυτή η διοργάνωση φυσικά δεν σταματάτε εκεί και να περιμένετε τον επόμενο χρόνο. Όχι. Τι γίνεται. Υπάρχουν διάφορα πράγματα. Υπάρχουν γιορτές. Υπάρχουν ενδιάμεσα δεξιώσεις, tenor and dances, πάλι που πιέζουμε περισσότερο να λάβουν οι επιτροπές η νεολαία να κάνουν κάτι δικό της, με τη βοήθεια μας. Μετά έχουμε άλλες οργανώσεις για τους ηλικιωμένους, τους συγκεντρώσεις, ριτσάγια, αλλά αν τις αρέσκεται να τους πείτε ριτσάγια, αλλά καλό είναι να τους είσαι μαζί σου, να μην τους ξεχνάς, δεν είναι η σειρά μας μετά. Οπωσδήποτε, ναι. Λοιπόν, και ταυτόχρονα όμως διοργανώνεται και ένα πρόγραμμα μέσα στο hall, στο οποίο είναι καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Τι συμπεριλαμβάνει αυτό? Είναι καλλιτεχνικό το σχολείο. Το σχολείο έχει το χορευτικό το συγκρότημα, το οποίο θα μας χορέψει, να δούμε και την απόδοση του σχολείου. Τι δημιουργά το σχολείο. Είναι αποκλειστικά μικρή, που για μένα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Πολύ ωραία. Το μέλλον. Πολύ ωραία. Yeah. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά για σήμερα και θα τα ξαναπούμε λίγο πιο ύστερα. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και τον χρόνο. Ευχαριστώ. Και τον χρόνο. Λοιπόν, έχουμε και τον πρόεδρο εδώ, τον κύριο Βάσο το επίθετο. Κονή. Τι κάνετε, καλά? Καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέστε μας εσείς, κύριε πρόεδρε, πώς βλέπετε τη σημερινή εξέλιξη, την παρουσία του κοινού εδώ πέρα, είναι ικανοποιητική? Σίγουρα ικανοποιητική. Είναι, μπορεί να σου πω, η πιο μεγάλη ημέρα στο ημερολόγιο μας σαν ελληνική κυπριακή εστία. Είναι η μέρα που, όπως αναφέρει ο Γιαννάκης, φαίνουμε και την νεολαία εδώ, αλλά ο κύριος στόχος είναι να θυμίσουμε την ελληνική παροικία πως υπάρχουμε. Είμαστε εδώ για όλους τους Κύπριους, ασχέτως που μένουν στο Midlands, είτε Birmingham είτε εκτός Birmingham, και είναι η μέρα κάθε χρόνο που έρχονται και βρέθονται μαζί. Σίγουρα παίζει κάποιον ρόλο σημαντικό το ποδόσφαιρο, επειδή έρχονται ομάδες από παντού, αλλά για μας είναι σημαντική ημέρα, πολλή οργάνωση και είναι για να φανούμε. Και επίσης η αλήθεια να λέγεται, να μπορούμε να μαζέψουμε και λίγα χρήματα να μας κρατεί. Το μέρος είναι πολύ μεγάλο και μια φορά τον χρόνο σίγουρα βοηθά αυτή η μέρα, αλλά δεν είναι το μόνο που οργανώνουμε εδώ. Έχουμε τα έξοδα μας που πρέπει να τα καλύψουμε και ελπίζουμε η μέρα σήμερα να είναι καλή. Πάντως έχουμε τον καιρό.
Πέστε μου το μέρος εδώ, ποιες είναι οι μέρες λειτουργίας του για τους οποιουσδήποτε ήθελαν να επισκεφτούν και τα, ιδιαίτερα για τα μέλη. Λειτουργεί, οι ώρες λειτουργίες δηλαδή εξαρτάται από τον κόσμο μας. Δυστυχώς, λόγω δουλειές και τρόπος δουλειάς του παραπάνω πληθυσμού Έλληνες στο Birmingham, σημαίνει πως ανοίγουμε μόνο Δευτέρα βράδυ, Τετάρτη βράδυ, Σάββατο πρωί έχουμε ελληνικά σχολεία και Δευτέρα βράδυ έχουμε ελληνικά σχολεία. Σίγουρα έχουμε και την εκκλησία δαμέ του Αποστόλου Λουκά και Αγίας Τριάδος που λειτουργεί όποτε υπάρχει λειτουργία, είναι ανοιχτό το μέρος. Αλλά αυτές είναι οι μέρες οι σημαντικές για μας. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άλλες διοργανώσεις εκτός από αυτή τη μεγάλη ας πούμε, γιορτή τη σημερινή, τι κάνετε? Κάνουμε ένα πρωτοχρονιάτικο dinner and dance. Που είναι πάλι σημαντικό και όποτε μπορέσουμε κάνουμε καμιά γιορτή με συνεργασία της Εκκλησίας ή με το φιλόπτωχο μπορούμε να κάνουμε lunches και τα λοιπά. Τελευταίως έκαναμε και έναν, όπως αναφέρει πάλι ο Γιαννάκης, έναν lunch για τους ηλικιωμένους και φέραμε ηλικιωμένους από παντού και ήρθαν εδώ στο Birmingham, Κύπροι δηλαδή ηλικιωμένοι και ήταν πολύ ευχαριστώ. Ωραία. Πέστε μου, οι κάτοικοι του Birmingham και των γύρω περιοχών, ο αριθμός τους είναι περίπου πώς είναι? Είναι δύσκολη η ερώτηση αυτή, επειδή ουδέποτε γίνηκε ένας σωστός census, όπως το λέμε στα αγγλικά. Υπολογίζουμε πως πρέπει να έχει τουλάχιστον 10.000. Δεν είναι ουδέποτε κοντά στα νούμερα που υπάρχουν στο Λονδίνο, αλλά για 10.000 περίπου άτομα μόνο στο Birmingham, Coventry, Leicester, Nottingham και ξέρω εγώ, είναι αρκετή, ναι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να έχετε καλή μέρα σήμερα και θα τα πούμε πιο ύστερα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Συνέντευξη στο κανάλι μας έδωσε και ένας από τους προτεργάτες της Κυπριακής Εστίας, ο κύριος Ευτύχιος Μάλας, ο οποίος αναφέρθηκε στις κύριες ασχολίες των Κυπρίων του Birmingham και μας μίλησε για την οικογένειά του. Ας παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη. Έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να μιλήσουμε και με κάποιους παλιούς πάρικους εδώ, οι οποίοι ήταν οι αρχηγοί και οι οποίοι δημιούργησαν αυτές τις συνθήκες, όπως και την Κυπριακή Εστία, ο κύριος Ευτύχιος Μάλλας. Τι κάνεις? Πολύ καλά, πολύ καλά. Είναι μεγάλη χαρά μου που σε βλέπω καταρχήν. Και εσέναν επίσης. Χαίρομαι. Και θέλω να μου πεις, υπάρχουν πάρα πολλοί συμπατριώτες μας, παλιοί που είναι μέσα σε επιχειρήσεις και διατηρούν τις επιχειρήσεις τους. Πώς πάνε, είναι καλά τα πράγματα εδώ όσον αφορά την παροικία μας και τους πάρικους που είναι μέσα στις επιχειρήσεις? Ναι, νομίζω η παροικία μας πάει καλά. Έχουμε την κρίση όπως υπάρχει παντού μέσα στην Ευρώπη, αλλά οι Κυπραίοι καλά πάνε. Καλά πάνε. Ασχολούνται με φαγητόν το παραπάνω. Έχει πολλούς Κύπριους τώρα που ασχολούνται με το manufacturing. Εμείς ασχολούμαστε με κοτόπουλο, άλλοι ασχολούνται με kebab, άλλοι ασχολούνται με λουκάνικα, beef burgers. Πιο πολύ είναι food. Food, ναι. Και παραπάνω. Στο παρελθόν πιο πολλά οι επιχειρήσεις ήταν τα ψαράδικα. Νομίζω όμως ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει κάπως τώρα, όπως είπες και εσύ και άλλες επιχειρήσεις, αλλά ταυτόχρονα και πιο επαγγελματίες οι νέοι. Μήπως σπουδάζουν κάτι άλλο και μπαίνουν σε διάφορες επαγγελματικές δουλειές ή ασχολούνται συνέχεια με τις επιχειρήσεις αυτές των γονιών, ας πούμε. Ναι, οι παραπάνω συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις των γονιών. Κάπως έβαλαν το δικό τους χαρακτήρα μέσα, μάλιστα. Κάνουν τη δουλειά κάπως διαφορετικά. Έχει πολλούς που ασχολούνται με chain, 5, 6, 7, 8 ψαραδίκα. Έτσι. Βάλουν μανιτζερέους στα μαγαζιά και προχωρούν καλά. Δεν ήταν όπως τους παλιούς που φοβόντουσαν, ήθελαν να ελέγχουν τα πάντα. Οι νέοι, chain όπως είπες και εσύ, ανοίγουν και βάζουν υπαλλήλους και δουλεύουν. Έτσι είναι, βέβαια. Πολύ ωραία. Πάνε καλά τα πράγματα, έτσι. Δόξα σου Θεός. Έχει αυξηθεί η παροικία μας ή... Δεν πολύ αυξαίνεται, διότι, εντάξει, αυξαίνονται λόγω οικογένειας, αλλά πολλοί πάνε πίσω στην Κύπρο. Α, έτσι. Έχουν επαναπατεστεί αρκετοί, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι.
Μπράβο, πολύ ωραία. Εσείς, η οικογένεια δική σου που τους γνωρίζω από πολλή χρόνια, πολλά χρόνια, ναι. Συνεχίζετε να είστε στην επιχείρηση? Ναι, είμαι στην επιχείρηση, είναι και η κόρη μου, ο άντρας της και ο άλλος μου γαμπρός. Ασχολούνται με το Tasty Chicken Products. Εγώ προσπαθώ να τους τα παραδώσω. Μάλιστα. Να ησυχάσουμε. Να διασκεδάσω την οικογένεια μου και τα εγγόνια μου. Αυτό είναι. Αυτό έχω 5 εγγόνια. Όλοι σπουδάζουν, είναι σε σχολεία. Ναι, ναι. Και ναι, είναι μια φάση της ζωής που για μένα είναι πολύ βασική. Να έχω τον χρόνο να απολαύσω την οικογένεια. Οπωσδήποτε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Ναι. Και σας εύχομαι να απολαύσετε την οικογένεια και να έχετε πολλά χρόνια έτσι να τα νιώσετε και να χαρείτε μαζί με την οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ. Κάθε επιτυχία σε όλα. Ευχαριστώ και εσείς ό,τι υποθείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Από το μεγάλο αυτό πανηγύρι δεν έλειπαν οι νέοι, οι οποίοι έπαιξαν ποδόσφαιρο για φιλανθρωπικό σκοπό. Ας παρακολουθήσουμε δύο νεαρούς της παροικίας του Μπέρμιγχαμ που μίλησαν στον Βασίλη Παναγή. Έχουμε την τύχη και τη χαρά να συναντήσουμε ένα νεαρό ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται σήμερα. Ταυτόχρονα είναι γνωστός μέσω του Hellenic TV από το LGM Music Awards και είχε κερδίσει και ένα από τα βραβεία. Είναι ο Pete the Greek. Hello, Pete. Hello. How are you? Καλά, εσύ? Καλά, καλά. Ευχαριστώ. Χριστός Ανέστη σε όλους. Ευχαριστούμε. Καλόν Πάσχαν. Καλώς Ανέστη ο κύριος. Ευχαριστώ πολλά. So, what's happening? Today you are not playing music, you're playing football? No, today I'm trying to play football today, so... So, tell me about the actual, game you play. Is it a charity game? What is it? There is a charity game for a guy called Sardar who used to play for the Greek team here in Birmingham. So, that's going to be at 3:00 and everyone's going to play and pay for the charity. Unfortunately, he passed away with cancer, so it's very unfortunate. Well respected guy in Birmingham, so we're all going to be playing. Where this money goes? I mean, you know, it goes to the cancer, cancer charity. Yes. Yeah. Okay, that's fine. Tell us about your music. What's happening at the moment? At the moment, I'm just working on some new songs. A little bit of writer's block at the moment, so we'll see what happens. You know. Okay. Good luck for the next game, bro. Hello. Hello. Come here. Are you, so. You know, you're brothers, okay? Yeah. And you're going to play against each other? Yeah. Yeah. Christos Panagi and Pete. Pete the Greek. That's right. Pete the Greek. Pete the Greek, but it's actually Pete Panagi. Yeah. Panikos Panagi. Tell us about this match. At the minute, we're both joint top of our group. Uh-huh. So we're going to beat them, so we finish top. Are you going to beat them? Yeah. You're sure for that? I mean, I am sure with my heart. Okay, tell me about yourself. I mean, you're actually a footballer. You study and become a coach? I studied in America for 2 years. Okay. With a soccer scholarship. All right. And at the minute, I'm just maintaining fitness. I'm not really playing for anyone. Uh-huh. So I'm just like... taking it as it comes. Okay, so he's getting too old now. So yeah, but not to play, but maybe coach. Yeah, coaching's a good option. Your coaching. Your plan is to coach. At the minute, I'm maybe looking towards just maintaining fitness for myself and then finishing off my own football career. Okay, tell me about your brother's music. I mean, is he a good singer? I mean, do you like he's good. His music? Yes. With the right coaching, it can be great. Okay. Pete can you Greek. Coach him? I mean, you know. With the singing, I'm a no-no. Big no-no with the singing. Okay, anyway, you're going to play now, yes? Yeah, our game is in the third pitch. Starting now? No, maybe about 10 minutes. About 10 minutes. Yeah, okay, yeah. We're going to see you play. I mean, okay, wish you all the best, both of you. Thank you. And I hope you win, both of you. Okay. If you can, I mean. Thank you. nice to see you. Ανάμεσα στις εκατοντάδες των συμπατριωτών μας, η κάμερα του Hellenic TV εντόπισε τον διακεκριμένο Κύπριο οικονομολόγο Στίβεν Αλαμπρίτης, ο οποίος μίλησε για τις προσπάθειες που έγιναν για την απόκτηση του μεγάλου κτηρίου της Κυπριακής Εστίας στο Μπέρμιγχαμ, στις οποίες συμμετείχε και ο ίδιος. Ας παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη του κύριου Αλαμπρίτης. What are you doing?
Μεταξύ των πολλών επισκεπτών, λοιπόν, είναι και ο κύριος Στίβεν Αλαμπρίτης, ο οποίος ξεκίνησε από παιδί από την Κυπριακή Εστία, έτσι. Εδώ. You started from here. Ναι, πριν περίπου το 1977 ο πατέρας πούλησε το σπίτι στο Λονδίνο. Ήρθαμε εδώ διότι οι αδελφάδες μου είπαν τρεφτήκαν αραδιπιώτες από το Μπέρμιγχαμ. Μάλιστα. Και ήταν ο νόμος η μάνα να είναι μαζί με τις κόρες. Έτσι. Και έτσι ήρθαμε εδώ και εμπλέχτηκαμε στα πολιτικά, τα ελληνικά πολιτικά εδώ της Εστίας για να φτιάξουμε, να πιάσουμε ένα μεγάλο νίκημα. Και έτο. Όπως τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε με δυσκολίες, με μεγάλη είσοδο, μεγάλων λεφτά από το Δημαρχείο του Μπέρμιγχαμ. Ναι. Ήταν ένα πολύ καλό ποσό που εδόθηκε ποτέ. Ναι. Και με την τράπεζα και εκείνον αγοράσαμε grand, αυτόν το οίκημα. Ήταν ένα grant τότε των 120.000 λιρών που είναι μεγάλο ποσό. Για τότε το 1980 ήταν το μεγαλύτερο ποσό σε Κυπρέους, για οίκημα σε Κυπρέους από το Δημαρχείο. Δεν ήταν δάνειο, ήταν grants, που σημαίνει ήταν λεφτά δικά μας. Ναι. Τελικά απεχώρησες πότε από εδώ? Από εδώ το 1984 πήγα στο LSE να κάνω το μάστερ μου και ύστερα βρήκα μια δουλειά στο Federation of Small Businesses. You were the chairman there. Ναι, και το Head of Public Affairs εκεί. Και μείναμε εκεί και χάθηκα από το Μπέρμιγχαμ. Τελικά όμως είσαι σε ένα πολύ βασικό σταθερό σημείο στο Μέλτον. Στο Μέλτον είσαι ο αρχηγός του Δημαρχείου εκεί. Ναι, εκεί το 2010 είχε εκλογές, ήμουν σύμβουλος πριν, είχε εκλογές και το κόμμα το κέρδισε και γίνηκα ο ηγέτης, leader of the council. Ο αρχηγός. Ναι, είναι σαν δήμαρχος με executive powers. Μάλιστα, ναι, ο πρώτος Ελληνοκύπριος με έτσι θέση. Ναι, και άκουσα ότι μάλιστα προταθήκατε και για ένα βραβείο για το the best council and you are in the last five. Ναι, τα δημαρχεία όλα βάλουν σε έναν award scheme που λέγεται το Municipal Journal Awards. Και το Μέρτσεν το βάλαμε κάτω για Best Achieving Council στην Αγγλία και είμαστε μέσα στους τελευταίους έξι. Και θα ξέρουμε στο Hilton Park Lane στις 23 του Ιουνίου εάν κερδίσαμε. Μάλιστα. Μα και να βρεθούμε σε αυτόν το σημείο πάλι είναι πολύ καλά. Ναι. Εάν κερδίσετε θα πάρετε, δηλαδή το Δημαρχείο θα πάρει και έξτρα λεφτά ή... Όχι, θα πάρουμε ένα certificate. Έτσι. Δεν έχει χρήματα. Ωραία. Λοιπόν, ο γυρισμός εδώ είναι τακτικός, στον τόπο αυτό. Έτσι, έχεις ρίζες και δεν την ξεχνάς. Ναι, η αδερφή μου είναι εδώ, η φίλη μου, ο πρωτοκουμπάρος μου, η κουμπάρη μου. Και, ο γάμος ήταν εδώ στο Μπέρμιγχαμ το 1987. Και ναι, έχω πολλούς φίλους, έχουμε τακτικά εδώ, δίνω ομιλίες εδώ και προσπαθούμε να διορθώσουμε το οίκημα. Ναι. Ο δρόμος αυτός θέλει σάσμα, θέλει κάτι και προσπαθούμε να βρούμε κάποιους να δώσουν λίγα χρήματα για να το διορθώσουμε τον δρόμο. Ναι. Πολλά ωραίο. Δηλαδή κρατάς έτσι πολύ έτσι από κοντά την επαφή σου εδώ με τους πάρικους, Ναι, όπου είναι καλό πράγμα. Ναι. Ποτέ να μην ξεχάσεις που έμεινες ή που είσαι. Αυτοί είναι όλοι οι φίλοι μου και συγγενείς και είναι και αραδιπιώτες. Ναι. Πώς βρήκες λοιπόν τη σημερινή μέρα? Είναι μια θαυμάσια νομίζω, επιτυχημένη. Πολλά ωραία. Άκουσα πως πριν λίγα χρόνια έρχονταν λίγοι, τώρα σήμερα γέμωσαν. Είναι ωραία, είναι και η σούβλα και ο καιρός. Ναι, είναι καλός ο καιρός και το τράβηξε όλο το ενδιαφέρον. Και το πολύ ενδιαφέρον, το πιο σημαντικό είναι γιατί υπάρχει πάρα πολύ νεολαία. Η νεολαία έχει το ποδόσφαιρο και η νεολαία είναι πολλά χρησιμή και η εκκλησία εδώ είναι πολλά χρησιμή. Ναι. Κύριε Λαμπρίτη, ευχαριστώ που μας μιλήσατε. Ευχαριστώ, χάρηκα πάρα πολύ. Εύχομαι να πάρετε το πρώτο βραβείο όσον αφορά το... Θα σας το πούμε. Θα αναμένουμε τα νέα. Ναι, ευχαριστώ. Εύχομαι να περάσετε καλά. Ναι. Την υπόλοιπη μέρα. Γεια. Στη μεγάλη αυτή γιορτή υπήρχαν και πολλά περίπτερα επιχειρήσεων και εταιριών. Σε ένα από αυτά εντοπίσαμε την CETA UK, η οποία με πολύ προσωπικό ενημέρωνε τους κατοίκους του Μπέρμιγχαμ για τις νέες υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία. Εδώ να αναφέρουμε ότι μία από τις καινούργιες υπηρεσίες της CETA UK είναι η συνεργασία τους με το Hellenic TV.
Ας περάσουμε τώρα να παρακολουθήσουμε την συνέντευξη που μας παραχώρησε ο διευθυντής της ΣΥΤΑ UK, κύριο Σέργιο Σεργίου. Κύριε Σέργιε, καταρχήν να πω καλωσορίσατε και καλωσορίσαμε σε αυτό το χώρο που είναι ένας χώρος που συμβαίνουν πάρα πολλά. Πάντοτε την πρώτη εβδομάδα του Μάη είναι μια εκδήλωση η οποία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και λαμβάνετε και εσείς μέρος για δεύτερη φορά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι. Συνήθως τώρα είναι τρίτη φορά. Ξέρετε, εδώ υπάρχει μεγάλη κοινότητα Κυπρίων, Ελλαδίτων και είμαστε εδώ για να ενημερώσουμε την κοινότητα για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και κάνουμε και νέες γνωριμίες. Ναι, ναι, ναι. Πέστε μου, πώς βρήκατε τον κόσμο, υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο? Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Πέρασε πάρα πολύ κόσμο και ρώτησε να μάθει για τις υπηρεσίες μας και να γνωριμίες με πελάτες που ξέρουμε από χρόνια τώρα εδώ. Μάλιστα. Και νιώθουμε ότι είναι καθήκον μας να είμαστε παρόν. Ναι. Ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρονται και ειδικότερα σε μια παροικία που είναι εκτός Λονδίνου? Φαντάζομαι θα είναι ήδη οι υπηρεσίες, αλλά ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρονται ειδικότερα στους παρήκους της περιοχής του Midlands? Εμπλουτίζουμε τα προϊόντα μας από χρόνο σε χρόνο. Σαν φέτος βλέπεις εδώ έχουμε και το SIDA TV που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο για την κοινότητα εδώ. Παρακολουθούν τηλεόραση του σταθμού του Hellenic βεβαίως, ναι, που είναι μεγάλη συνεργασία, και το SIDA Vision των ποδόσφαιρων από την Κύπρο και βέβαια τους σταθμούς, τους κυπριακούς σταθμούς, τους τηλεοπτικούς σταθμούς από την Ελλάδα, ναι, και αυτό είναι πάρα πολλά, εμπλουτίζει τις υπηρεσίες μας που ενδιαφέρει πάρα πολλούς. Είναι ένα πακέτο το οποίο προσφέρεται μέσω του Hellenic TV, όλα αυτά που μας είπατε? Ναι, το Hellenic TV έχει τους σταθμούς, δηλαδή έχει τα δικαιώματα για τα έργα του, τις συνεντέξεις, αυτά. Και η πλατφόρμα αυτή που προσφέρουμε ενδιαφέρει όσους παρακολουθούν αυτές τις, ναι, τα προγράμματα, επεισόδια, σειρές. Υπάρχει από την Ελλάδα σταθμούς, από την Κύπρο, σαν το Σίγμα, το Μέγα, το ΡΙΚ, το Plus TV, από την Ελλάδα έχουμε το Sky, έχουμε το Μέγα, το Αντένα. Αυτό είναι ένα πακέτο που προσφέρεται μαζί με γραμμή landline και το ίντερνετ ταυτόχρονα, πώς? Ναι, για παράδειγμα, αυτό το σύστημα χρειάζεται broadband, το ίντερνετ, που οι παραπάνω έχουν στο σπίτι τους, ναι, ναι, οι παραπάνω είναι με το ΣΥΤΑ, οπότε για να βάλουν την τηλεόραση, το κουτάκι αυτό, είναι 72 λίρες το κόστος του κουθκιού και περαιτέρω έχει συνδρομή 13 λίρες το μήνα. Και χρεώνεται μαζί με τα υπόλοιπα. Με τα υπόλοιπα του, μάλιστα. Αλλά κάποιος που μπορεί να βάλει την τηλεόραση χωρίς να μπορεί να μην ενδιαφέρεται ή δεν μπορεί λόγω συμβουλέου. Απλά μπορεί να πάρει το κουτί. Το κουτί και να συνδεθεί. Ναι. Η πρόσβαση γίνεται πάντοτε μέσω του Hellenic TV, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Είναι Hellenic TV. Η διαδικασία τι είναι, επικοινωνεί κάποιος μαζί σας? Ναι, επικοινωνεί μαζί μας, του εξηγούμε λεπτομερώς τι προσφέρεται αυτό. Και το τηλέφωνο μας, αν επιτρέπετε, είναι 0800 036 0078, και μπορούν να καλωσορίσουν και στο γραφείο μας στο Southgate. Μάλιστα. Για να το δουν και από κοντά και να πιούμε και καφέ. Πολύ ωραία. Σήμερα είχατε κάποια έτσι άτομα τα οποία έγιναν καινούργιοι συνδρομητές? Ναι. Έγινε. Ναι, ναι, αυτός είναι ενδιαφέρον, διότι ξέρετε, για τους Κύπριους, για μας είναι δύσκολο να ξέρουμε που είναι. Ναι. Είναι σκορπισμένοι σε όλη την Αγγλία
Και έτσι οι περιπτώσεις είναι. Ήταν επιτυχημένη η επαφή επιτυχημένη, λοιπόν, ναι. Σήμερα είναι. Ναι, βλέπεις, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εδώ. Ναι, ναι. Και ο καιρός καλός. Mm-hmm. Πέρασε πάρα πολλοί κόσμος και είμαστε ικανοποιημένοι. Πολύ ωραία, λοιπόν. Μπορείτε να μας πείτε και άλλες υπηρεσίες που προσφέρει όσον αφορά τις τηλεφωνικές γραμμές και τα mobiles και όλα αυτά. Δώστε μας λεπτομέρειες. Λεπτομερώς, για παράδειγμα, έχουμε έναν πακέτο, λέγεται SIDA Talk 3, που περιέχει δωρεάν κλήσεις σε όλη την Αγγλία, σε landlines, στην Κύπρο, σε κινητά Κύπρου επίσης, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Στην Ελλάδα, στην Αμερική, στην Αυστραλία και όλα αυτά με 15 λίρες τον μήνα. Έτσι. Ναι. Για κάποιον που έχει αυτή την επαφή με τους συγγενείς του και έχει την ωφέλεια αυτή να μιλά άφωα με 15 λίρες τον μήνα. Είναι απεριόριστος χρόνος κλήσεων. Ναι, είναι απεριόριστος χρόνος κλήσεων. Μόνο ναι. Με 15 λίρες. Ναι, μόνο το κινητό, στα ναι. Κινητά Κύπρου είναι 600 λεπτά τον μήνα, που είναι πάρα πολλά. Κύριε Σέργιε, με συγχωρείτε που διακόπτω, είναι με το landline και τα κινητά μαζί. Ναι, αυτό είναι το πακέτο της τηλεφωνίας. Ναι, ναι. Το landline είναι 10 λίρες και 98 πέννες τον μήνα. Μάλιστα. Και αυτό είναι. Το πληρώνει στη ΣΥΤΑ, δεν το πληρώνει στην BT ή ναι. Σε άλλο provider. Ναι. Παραμένουν όμως με την BT, άμα θέλουν. Η γραμμή είναι της BT. Είναι της BT, αλλά το πληρώνουν στη ΣΥΤΑ και η εξυπηρέτηση είναι της ΣΥΤΑ. Ναι. Ωραία. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει βλάβει με τη γραμμή, θα επικοινωνήσει μαζί μας και θα τον λάβουμε εμείς. Μάλιστα. Ωραία. Και τα κινητά περιλαμβάνονται μέσα σε αυτό το πακέτο. Ναι. Κάποιος που έχει αυτό το πακέτο μπορεί να το χρησιμοποιεί και από το κινητό του. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν είσαι περιορισμένος να κάνεις τις κλήσεις σου από το σταθερό σου του σπιτιού. Έχεις την ευκαιρία, την ευκολία να τηλεφωνάς και από το κινητό σου σε όλους τους προορισμούς. Και είναι μία τιμή, ας πούμε. Είναι fix, yeah. 15 λίρες το μήνα. Πολύ ωραία, και πολύ. Άμα βάλουμε και το light rental, είναι 11 το light rental και 16. 15 το πακέτο τηλεφωνίας έρχεται 26 λίρες το μήνα. 15 και 11, 26. Που είναι πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ χαμηλή τιμή, ναι. Πολύ. Διότι και σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν κινητά που θέλουν και πάνω από 30 λίρες, ας πούμε, δινιαίως, που σημαίνει αυτό μόνο είναι μια σημαντική έτσι, σύγκριση. Ναι, υπάρχουν πολλές ωφέλειες. Ναι. Πρώτον και κύριο, αν χρειαστείς κάτι, δεν καταλάβεις κάτι, θέλει να ρωτήσεις μια ερώτηση, ναι. Μιλάς με έχεις τη γλώσσα έλεγες, σου, μάλιστα. Έχεις αυτή την αυτόματη συνεννόηση, μάλιστα, που δεν μπορεί να το αλλάξεις αυτό μάλιστα. Με τίποτε. Πολύ σημαντικό. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις επιδιώξεις σας και να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Ανάμεσα στις πολλές εκδηλώσεις που υπήρχαν, περίοπτη θέση είχαν τα ελληνικά σχολεία της περιοχής. Οι δάσκαλοι και τα παιδιά, μετά από προετοιμασίες πολλών μηνών, παρουσίασαν στο κοινό παραδοσιακούς χορούς. Ας παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από τους παραδοσιακούς χορούς, όπου συμμετείχαν μικροί και μεγάλοι.
Αμέσως μετά το τέλος των χωρών, στην κάμερα του Hellenic TV και στον Βασίλη Παναγή, μίλησε η δασκάλα κυρία Άνδρη Ευθυμίου, καθώς και ο ιερέας της Εκκλησίας, ο οποίος έδωσε και αυτός τις ευχές του. Ας παρακολουθήσουμε τις δύο συνεντεύξεις. Μόλις απολαύσαμε λοιπόν τα παιδιά του ελληνικού σχολείου εδώ της παροικίας του Birmingham, έχουμε τη δασκάλα μαζί μας, η οποία είναι, το όνομα σας παρακαλώ. Ονομάζομαι Άνδρη Ευθυμίου, κατάγομαι από την Κύπρο, από τη Λεμεσό συγκεκριμένα, και είμαι στην αποστολή φέτος στον ελληνικό σχολείο στην παροικία του Birmingham. Είναι πολλά τα παιδιά εδώ στην παροικία μας, του ελληνικού σχολείου. Είναι αρκετά, δεν περιμένα τόσο μεγάλο αριθμό και συνεχώς αυξάνονται επειδή έχουμε έλευση Ελλήνων, Κυπρίων. Προέρχονται εδώ στις τάξεις και ειδικότερα όταν υπάρχει το μάθημα για χορό, έρχονται έτσι με διάθεση και προσπαθούν. Βέβαια. Έχουμε κάθε Τετάρτη το μάθημα του χορού σε συνδυασμό με θεατρικό παιχνίδι. Οπότε είναι κάτι που ενθουσιάζει τα παιδιά, μαθαίνουν για την κουλτούρα, για τις παραδόσεις τους. Προσπαθούμε έτσι να έχουμε μια ποικιλία χορών για να μπορούν να συμμετάσχουν όσο πιο πολλοί μπορούν. Να τα εξηγούμε όσο πιο εύκολα γίνονται και να γίνονται έτσι ενδιαφέροντα στα παιδιά. Οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένη από την ανταπόκριση τους. Είστε... Η ανταπόκριση των ενηλίκων επίσης. Είστε ενθουσιασμένοι. Οι ενήλικοι φυσικά απλά δίνουν το παρόν τους φέρνοντας τα παιδιά τους ή λαμβάνουν μέρος και αυτοί. Έχουμε τα παιδιά μας, αλλά έχουμε και τους ενήλικες που αντί να περιμένουν για τα παιδιά τους να τελειώσουν, συμμετέχουν ενεργά. Βέβαια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και αυτό. Το χορό που είδαμε σήμερα, όλους αυτούς τους χορούς, εκτός από αυτή την εκδήλωση την σημαντική, τους παρουσιάζεται κάπου αλλού? Είχαμε μια παρουσίαση τα Χριστούγεννα. Προγραμματίσαμε για μια άλλη παρουσίαση την ημέρα των Τριών Ιεραρχών, αλλά αναβλήθηκε λόγω καιρού. Είναι η σημερινή και είναι η τελική μας γιορτή επίσης, οπότε προσπαθούμε να παρουσιάσουμε όσο το δυνατό περισσότερους χορούς. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις προσπάθειες σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για τη στήριξή σας και να μην ξεχνάτε ποτέ την παροικία. Δεν την ξεχνούμε την παροικία και είμαστε υπερήφανοι που υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς που πάντοτε προσπαθούν και φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον Πάτερ εδώ. Πάτερ, τι κάνετε? Αγαπητέ μου Βασίλη, σε καλωσορίζω και καλωσορίζουμε την ελληνική τηλεόραση του Λονδίνου, το Hellenic TV. Και εύχομαι σε όλους τους απόδημους εδώ, στο Πέρμιχα, στο Λονδίνο και απανταχού στη Μεγάλη Βρετανία, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη να πούμε, Πάτερ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα εδώ βρισκόμαστε στο παροικιακό κέντρο του Πέρμιχα, στην Ελληνοκυπριακή Εστία, και γιορτάζουμε όπως κάθε χρόνο το Pan Holiday της Πρωτομαγιάς. Μάλιστα. Και φέτος συμπίπτει να είναι με τη Δευτέρα της Λαμπράς, της Διακαινησίμου. Λειτουργήσαμε το πρωί, την ημέρα του Αγίου Γεωργίου, και μετά ήρθαμε να απολαύσουμε τα παιδιά εδώ στο σχολείο και όλοι να χαρούμε και την ωραία μέρα. Σας ευχαριστούμε. Γι' αυτό ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και σας ευχόμαστε καλή δύναμη και ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί σας. Και εμείς ευχαριστούμε και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας. Αμήν. Που είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Θεός είναι μεγάλος. Ευχαριστούμε πάρα. Χρόνια πολλά. Στη συνέχεια, η κάμερα του Hellenic TV μεταφέρθηκε στο κοντινό γήπεδο που διεξήχθη ένα μίνι πρωτάθλημα ποδοσφαίρου για φιλανθρωπικό σκοπό, όπου συμμετείχαν πολλές ομάδες της περιοχής. Θα παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από τον τελικό του μίνι πρωταθλήματος και την απονομή των μεταλλίων στους νικητές. Come on! Yeah!
We're going to give the awards out now for the Kiblos Football Club prizes for the season. This is the team that play here every week on a Sunday morning. For those of you that would like to come down and play, please come and speak to Chris Lepelli, the manager, or to anybody that's Dagi Lepelli there. Dagi, him away. First Sunday in July is the pre-season. El Agado, everyone come down. You're more than welcome. Okay, the first award is for the top goal scorer of the season. This player, the award goes to Tilly. Can Tilly please come up? Well done, Tilly. Next award goes to most improved player. Can we have Dan Field, please? He's injured. Why did you do it for him then? Dan Field, anybody collect on Dan's behalf? Okay. Next award is the Clubman of the Year. This is an award for somebody who's here week in, week out, helping the club out every week. This year we're getting into Chris Mario. Okay, I'm going to pass you over to Chris Lepelli now. He's going to say a few words about Manager's Play of the Year. Manager's Play of the Year is Luca Banai. Coaches. He's injured. He's here week in, week out. He never lets us down. Look out, okay, finally we have Players Player. This is the one voting. Just stick it back on. It's fine. This one's voted by the players. Individually, they had a vote who they thought was their Player of the Year, and they've given it to this year to Tilly. Tilly again. Well done, Tilly. Okay. Well done. Again, well done to everyone. If you want to come down, first week in July, first Sunday in July, when pre-season training started. Okay, to the tournament today. Would I say thank you to the referees? Can I have all the referees up, please? Thank you to them, because without them we can't have a tournament. Thank you, guys. We have our. Is anybody here from the Memorial match? Still. Andy Weed, can you come up and collect the trophy, please? I think your team won. Was it 6-0? 4-3. Well done to everyone who took part. Really good event. We're going to try and do it every year, and every donation we can receive, we'll give away to a charitable cause. So, thank you to everyone again this year who took part. The money this year, we've collected nearly £1,195, and it'll go to a teenage guy who needs it at the moment. He's suffering with cancer, I think, and he needs a vital operation. So that money will help him go, I think, if I got this right, a flight over to America to have some vital treatment. Have I got that wrong? No, he needs treatment. Okay, sorry.
Okay, so thank you. Okay, today's winners and runners-up. Well done to everyone who took part this year. It was a brilliant tournament. We didn't have the trouble from previous years. Really well respected from everyone. Again, thank you very much. Can I say thank you very much to all the committee members who were all their help setting up during the day. Can I have the runners-up now? Can you put your hands together, please, for Matt Johnny's team? Matt Johnny and Son. Chris. Okay, and can you put your hands together, please, for this year's winners, the No Hopers? Again, well done to the No Hopers, well done. Εδώ να σας αναφέρουμε ότι πολλά ακόμα αποσπάσματα από το πανηγύρι του Birmingham θα παρακολουθήσετε προσεχώς την εκπομπή με το φεκό του Hellenic TV.